στο κόκκινο. Δίλημα κολύμβηση, η μουσική το απάντησε στα 15 του χρόνια. Έτσι η χώρα μας έχασε έναν πρωταθλητή στα 100 μέτρα πεταλούδα. Στην οδό Σωτήρος Διός τον Πειραιά, στα 8 περίπου χρόνια του, χέρι χέρι με τη μαμά του, είδε μια αφίσα του πανέμορφου Πάκο Δελουθία. Ήταν για μια συναυλία στο Λυκαβητό που εμείς πήγαμε.
έμαθε πως αυτό που κρατούσε στα χέρια του λεγόταν κιθάρα. 3 μήνες μετά ο Μιχάλης απόκτησε τη δική του πρώτη κιθάρα. Στο Δύο Πυρός δασκαλός του ήταν ο Παναγιώτης Δελιγιάννης. Ο Μιχάλης Μπρούζος, περίου ο λόγος, είναι ένας σχετικά νέος μπαμπάς. Η κόρη του γεννήθηκε μαζί ή σχεδόν μαζί με το άλμπουμ «Χωρισόν». Είναι φανερά σε αυτό τα συναισθήματα από τη στιγμή που έμαθε ότι θα γίνει πατέρας ως τη γέννηση της Άννας. Και αυτό που μόλις ακούσαμε λέγεται «Waiting for Anna», περιμένοντας την Άννα. Σολίστας στο τρομπόνι ήταν ο Αντώνης Ανδρέου. Σήμερα όμως ο Μιχάλης Μπρούζος είναι εδώ, φίλες και φίλοι, με τον πλέον πιο σύγχρονο τρόπο που μας επιτρέπει η κοβιντική τεχνολογία. Έμαθε τεχνική και αγάπη για το όργανό του. Τα πρώτα Χριστούγεννα στην οικογενειακή ομίγυρη του ναυτικού πατέρα του, οι συνδετημόνες συγγενείς κάγχασαν όταν ο γιος του, καπετάν Γιώργου Μπρούζου, τους ανήγγειλε ότι θέλει να γίνει κιθαρίστας. Ο χρόνος απέδειξε πως δίκαια το σκάφος μιας κιθάρας έγινε το δικό του μέσον επικοινωνίας, αλλά και μέσον για μεγάλα ταξίδια. Έτσι λοιπόν, η Μαριάνθη Πατσελή και ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τους ήχους, θα μας αφήσει τώρα να επικοινωνήσουμε εμείς και εσείς με τον Μιχάλη Μπρούζο. Μιχάλη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, Ηλέα μου. Γεια σου, αγόρι μου, γλυκό. Χαίρομαι που είσαι κοντά μας, έστω και έτσι, παρότι θα σε ήθελα εδώ στο στούντιο, δίπλα μου, όπως και τις άλλες μας φορές, τότε που κάναμε τις πρώτες γνωριμίες της μουσικής σου. Πες μου, τι θυμάσαι από αυτό τον όμορφο δίσκο, πότε κυκλοφόρησε? Ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε το 2014, άργησε λίγο σε σχέση με τη γέννηση της κόρης μου, δηλαδή. Ναι, διότι... ήταν 2 χρονών ήδη. Άλλο, ναι, ήταν ήδη 2 χρονών. Τον προετοίμαζα από το 2011, όταν είχα μάθει ότι θα έρθει στη ζωή. Και είναι η διαδρομή, είναι 4 κομμάτια που είναι η διαδρομή από την πρώτη μέρα την οποία μου ανακοινώθηκε ότι η γυναίκα μου είναι έγκυος και θα γίνει σε ένα παιδί, το οποίο δεν γνώριζα στην αρχή κιόλας, και το φίλο προφανώς, και όταν έμαθα ότι είναι κορίτσι έγραψα αυτό το υπέροχο κομμάτι, το Waiting for Anna, με την έννοια ότι μου γέννησε κάποια συναισθήματα τα οποία ήταν πρωτόγνωρα. Είναι δυνατόν να μην τα γεννήσει αυτά τα συναισθήματα? Είναι δυνατόν. Είναι απίστευτα συναισθήματα. Και πόσο τιμητικό ήταν το ότι ο Αντώνης ο Ανδρέου, που όλοι ξέρουμε, ο μεγάλος αυτός σόλιστας του τρομπονιού, σπουδαίος μουσικός, με διεθνή καριέρα. Και τον φοβερό χαρακτήρα, εγώ θα έλεγα, ένα φοβερό φιλαράκι. Εγώ το λέω πέδαρο, βέβαια. Πάντα πέδαρος, έτσι, πέδαρος. Μου το επιτρέπει ακόμα. Τι να το κάνω. Ναι, ναι, και θα στο επιτρέπει. Λοιπόν, ήταν φοβερή στιγμή που αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι οι όμορφες μουσικές όμορφα μοιράζονται. Έτσι, δηλαδή, πάντοτε αυτό το μοίρασμα που έχουμε στη σκηνή, στο στούντιο με τόσο εξαιρετικούς μουσικούς, είναι κάτι πολύ όμορφο. Κάποιοι θα νομίζουν ότι αυτό που θα σε ρωτήσω τώρα το έχω ξαναρωτήσει, αλλά δεν το έχω ξαναρωτήσει. Πραγματικά περίμενες αυτόν τον ήχο, τον είχες στα αυτιά σου όταν τέλειωνες το γράψιμο του κομματιού? Λοιπόν, τον επιζητούσες ακριβώς έτσι? Εγώ επιζητούσα έναν ένρινο ήχο έτσι πνευστού. Ήμουνα μεταξύ τρομπέτας τρομπονιού, αλλά στο μεταξύ με το δέσιμο με τον Αντώνη που είχαμε, πήρα το θάρρος να τον ρωτήσω, να πω: Αντώνη, γράφω κάτι για την κόρη μου, το οποίο όσο την περιμένω, ας πούμε, σε έχω σκεφτεί, μπορώ? Μου λέει: προχώρα με το δικό του τρόπο, ξέρεις, το πολύ μάγικο που λέμε, προχώρα και εγώ είμαι εδώ. Οπότε τι γίνεται? Αυτό που πραγματικά με εξήταρε στην όλη διαδικασία είναι ότι δεν το περίμενα να έχει αυτό το αποτέλεσμα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Μιλάμε, βρεθήκαμε μία φορά, προβάραμε, και ο Αντώνης μπήκε μέσα στο στούντιο και μάγεψε τους πάντες. Δεν ήθελε ο ηχολήπτης να πατήσει το κουμπί. Ο Δημήτρης ο Καρπούζας είναι ο ηχολήπτης. Δεν ήθελε να πατήσει το κουμπί να σταματήσει η ηχογράφηση. Ήταν μια μαγική στιγμή, την οποία εγώ προσωπικά δεν ξεχάσω ποτέ. Από αυτό το δίσκο έχω διαλέξει κι άλλο ένα κομμάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και το οποίο όταν θα το ακούσει η γυναίκα σου θα θυμηθεί τις μέρες που κυλοπονούσε. Ή μάλλον τη στιγμή που η Ανούλα ερχόταν στον κόσμο.
Είναι το Deliverance και θέλω να μου πεις ποιος είναι ο ειδικός καλεσμένος σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι ο ειδικός καλεσμένος είναι ένας άλλος μουσικός που θαυμάζω, ο Χάρης Λαμπράκης, ο οποίος ο μεγάλος σολίστας του ΝΕΗ, ένας εξαιρετικά ήρεμος και έτσι σοφός άνθρωπος, δεν ξέρω. Οι κουβέντες του είναι σαν τις νότες του, αυτές που θα το είπες πολύ σωστά και ξέρεις ότι παρά την πολύ νεαρή του ηλικία, η μουσική ανεξαρτήτως ηλικίας τον σέβονται σαν να είναι δάσκαλός τους, γιατί είναι. Σήμερα διευθύνει την πολύ μεγάλη εκείνη εναλλακτική ορχήστρα που έχει φτιάξει στο Σταύρος Νιάρχος, στην εναλλακτική λυρική σκηνή, η οποία αποτελείται από 17 ως 23 μέλη, τα οποία πολλά από αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα από την ηλικία του, και όμως μπορεί να τα κατευθύνει, να διευθύνει, να γράψει για αυτά, να ενορχιστρώσει, να εμψυχώσει. Ακριβώς. Και ο Χάρης Λαμπράκης, λοιπόν, για να δούμε. Έχω νομίζω ότι πραγματικά αυτός έπιασε το πνεύμα ενός κομματιού που έχει σχέση με τη γέννα. Deliverance, λοιπόν. Deliverance. Φίλες και φίλοι, ο Μιχάλης Μπρούζος στο Κόκκινο 105 και 5. Thank you.
δίσκοι του έχουν σαν κοινό τους χαρακτηριστικό την world music, που δέχεται ρυθμικά και μελωδικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, ταξιδεύοντας τον ακροατή της σε μακρινά μουσικά τοπία. Πάντα όμως αισθάνεται σαν ένας μαθητής, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο μέσο της δικής του διαδρομής, που συνεχίζει να μαθαίνει και να δημιουργεί με προορισμό τη δική του Ιθάκη. Αυτά έγραψε κάποιος άλλος για τον Μιχάλη Μπρούζο, τον οποίο φιλοξενώ σήμερα με όλα τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας στους 105 και 5. Ο Μιχάλης Μπρούζος κυκλοφόρησε το 2014 το Horizon, αφιερωμένο στην Άννα. Εγώ είχα διαλέξει να παίξουμε και το Lullaby, το Νανούρισμα. Ελπίζω η Άννα να μην κοιμήθηκε κιόλας, Μιχάλη. Όχι, όχι. Έχω ενημερωθεί ότι ακούει. Έχεις ενημερωθεί ότι ακούει. Να της δώσεις ένα μεγάλο φιλί από μένα την ώρα που θα τελειώσουμε. Και αν προλάβουμε, θα της βάλουμε και το Νανούρισμά της για να πάει να κοιμηθεί. Ακολούθησαν άλλα δύο άλμπουμ που τουλάχιστον εγώ αγάπησα πολύ. Το 2016 το Rootless και το 2017 το The Last Lash, με δύο εξαιρετικές συμμετοχές στις οποίες θα αναφερθούμε αμέσως μετά. Στη δισκογραφία του Μιχάλη Μπρούζου λοιπόν, το 2016 γεννήθηκε η ανάγκη να εκφράσει την οδύνη του για την δυστυχία, για κάποιους τους λένε λάθρο, για τους μετανάστες που η ανάγκη τους φέρνει με μύριους κινδύνους στις ακτές των νησιών μας εδώ. Η φωνή της Άννας Λινάρδου σε αυτό το CD αποτυπώθηκε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Και η οδύνη μιας μάνας που, κρατώντας τα χέρια το παιδί της περνώντας τα σύνορα, το λέω και τρέμω, της θύμισε έναν πόλεμο που τέλειωσε ή άφησε πίσω της και έναν άλλον που μόλις ξεκινούσε. Το Rootless, το οποίο ήταν μια βιωματική κατάθεση, ο Μιχάλης Μπρούζος ένιωσε την ανάγκη να αποτίσει φοροτιμής στους ξεριζωμένους, στους ξεριζωμένους του κόσμου όλου. Ήταν, φαντάζομαι, πολύ έντονα τα συναισθήματα εκείνης εποχής. Ήταν πολύ έντονα και πραγματικά είχα νιώσει την ανάγκη να εκφραστώ μουσικά, συνθετικά για την ακρίβεια, τόσο έντονα ώστε να μπορέσω να επικοινωνήσω σαν να γράφω μια έκθεση ιδεών προς πάσα κατεύθυνση. Αυτό που κατάφερα, θεωρώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι να φτιάξω τρία μουσικά μέρη, τα οποία περιγράφουν την εξής διαδρομή. Το πρώτο μέρος είναι η μητέρα, η οποία έχει πιάσει το παιδί της στα χέρια της και μέσα από την πόλη της, η οποία βομβαρδίζεται, να προσπαθεί να ξεφύγει από μια κατάσταση. Το δεύτερο μέρος, αυτό που θα ακούσουμε κιόλας, ονομάζεται Στάχτη, είναι μετά τους βομβαρδισμούς, στην απόλυτη ησυχία, σε ένα τοπίο γκρίζο, ψιθυρίζει η μητέρα στα αυτή του παιδιού της ότι να είσαι σίγουρο, παιδί μου, ότι θα περάσουμε σε μια καλύτερη ζωή, θα προσπαθήσω να σου προσφέρω ό,τι καλύτερο μπορώ. Όλο αυτό, το πλαίσιο, το συναισθηματικό, τυλιγμένο και ντυμένο γύρω του, να βρίσκεται ένα κουαρτέτο εγχόρδων, ενορχιστρωμένο με βάση τη φωνή της Άννας Λινάρδου, που γνωρίζω και εσύ πόσο πολύ θαυμάζεις, Ιλάν μου. Την εκτιμώ ιδιαίτερα και το ξέρει και η ίδια. Ναι, ναι, το ξέρει και η ίδια. Θέλω να το ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερο, ναι, ναι, μέχρι το μικρό μας διάλειμμα. Στάχτη λοιπόν, ναι, η φωνή της Άννα Λινάρδου. Το άλμπουμ λέγεται Rootless και θέλω, Γιώργο Μπαλούμη, να το βάλεις δυνατά να ακουστεί αυτό το κομμάτι. Thank you.
κόκκινο. Περιοδικό δρόμου σχεδία Νοέμβριος 2020. Ρεπορτάζ, θεωρίες, ο ιός της συνωμοσιολογίας. Έρωτας στα χρόνια του διαδικτύου, η τόπη της απελευθέρωσης. Μπεν Φέρεντς, ο εισαγγελέας της Νιρεμβέργης, μιλάει για τη μεγαλύτερη δίκη της ιστορίας. Συνεντεύξεις, Ξενοφών Κοντιάδης, Βικτόρια Χίσλοπ. Περιοδικό δρόμου σχεδία, γελιογραφίες, κόμιξ, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, αλληλεγγύη. Σχεδία Νοεμβρίου 2020, κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης. ...105 και 5. Στο κόκκινο.
ένα ακόμα ημίωρο στην εκπομπή μας και μια καινούρια μέρα από το άλμπουμ The Last Last Brand New Day. Η συνεργασία του με τον μπασίστα και μέλος του γκρουπ του Μιχάλης Μπρούζος γκρουπ, τον Πέτρο Λαμπρίδη, που κοινές ρίζες των ενώνων, απέφερε την καταγραφή των νέων το 2017 συνθέσεων του Μιχάλη Μπρούζου που φιλοξενούμε απόψε εδώ στο Κόκκινο, στο νέο του άλμπουμ αυτό, το The Last Last, που περιέχει π.χ. εδώ το κομμάτι που ακούσαμε, μια διαδρομή ανάμεσα σε ένα υπέροχο ξημέρωμα, το Brand New Day, και μια καταθλιπτική νύχτα με γκρίζα σύννεφα, εμπνευσμένη από το Nuage Gris του Franz Liszt. Μνήμες από αυτό το δίσκο, Μιχάλη, θέλω μνήμες, γιατί και εδώ μοιάζει πολύ έντονα συναισθηματικά φορτισμένος. Ναι. Ήταν ένα άλλο ευτύχημα της διαδρομής μου, το ότι γνωρίστηκα με τον Πέτρο Λαμπρίδη, που παίζει κοντραμπάσο και φρέτλες μπάς, πεντάρι. Ο Πέτρος έχει, σαν χαρακτήρας και σαν άνθρωπος, έχει ένα μυστήριο, ένα οριακά μυστικισμό, θα έλεγα, ας πούμε, το οποίο μόνο να βρίσκεσαι δίπλα του και να παίζεις μαζί του μουσική σε μπαίνει να ακολουθείς μια διαδρομή ιδιαίτερη. Τουλάχιστον με τα δικά μου ακούσματα και δεδομένα έτσι μουσικά, με έκανε να αναζητήσω νέους δρόμους. Παράλληλα με τον Πέτρο γνώρισα και ανθρώπους φοβερά αξιόλογους μουσικούς. Έχω αυτή την τύχη σε αυτή τη ζωή, δηλαδή έχω αυτή την τύχη να γνωρίζω μουσικούς εξαιρετικούς. Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος ο Κοντογιάννης που ακούσατε μόλις. Ναι. Ακούσαμε μόλις το κομμάτι Brand New Day, ο οποίος παίζει κριτική λύρα. Υπέροχα, με εξαιρετικό τρόπο, εξαιρετικά λυρικό τρόπο. Γνώρισα τον Μιχάλη τον Καταχανά στη βιόλα, που θα ακούσουμε σε επόμενο κομμάτι που από το δίσκο. Θα τον ακούσουμε να ξεχωρίζει σε λίγο, ναι. Ναι, θέλω να μου πεις πώς ένιωσες εσύ, ένας κατεξοχήν μοναχικός μουσικός, σολίστας, ναι, στην κλασική κιθάρα και κάνοντας ειδικά μουσικό πρωταθλητισμό τότε, να είσαι μόνος στα καμαρίνια, μόνος στη σκηνή, μόνος στη μελέτη. Αυτή η μοναξία όμως φαντάζομαι πως γεννάει μελωδίες, έτσι. Ναι, αυτή η μοναξιά οριοθετεί. Είναι πολλές φορές αυτό που λέμε, ότι οι δυσκολίες στη ζωή σε οποιοδήποτε επίπεδο, προφανώς υπάρχουν πραγματικές δυσκολίες, όχι τέτοιες που μιλάμε, αλλά για ένα μουσικό όντως η μοναχικότητα είναι κάτι το οποίο του δημιουργεί μια σκοτεινιά. Αυτή η σκοτεινιά ή θα τη διοχετεύσεις με κάποιο τρόπο δημιουργικό, κατά κύριο λόγο, όπως να συνθέσεις μουσική, να δώσεις ερμηνείες ρηξικέλευτες σε σχέση με αυτές που ακούγονται σε ρεπερτόρια κλασικά, jazz και οτιδήποτε άλλο είδους μουσικής. Εγώ είχα την τύχη να μπορώ να γεννήσω κάποια πράγματα, οπότε να διοχετεύσω την ενέργειά μου εκεί. Και μόλις συνάντησα κόσμο και να με εκτιμάει αναλόγως, βέβαια, για να μπορέσει να συνεργαστεί μαζί μου, αισθάνθηκα αυτό που λέμε ότι η μουσική ενώνει. Νομίζω ότι ήταν τότε, αν δεν κάνω λάθος, το 2002, που έκανες το μεγάλο βήμα, παίρνοντας τις μελωδίες σου και ενορχιστρώνοντάς τις για δύο κιθάρες. Και φτιάχνοντας, ναι, ναι, βέβαια, τότε εκείνο το θαυμάσιο, το άνιμα κόρντα. Αρχικά με τον φίλο σου, τον Άρη, τον Λαναρίδη. Ναι. Και μετά, βέβαια, με τον δικό μου φίλο, που τον γνώρισα μέσω εσού, τον Γιώργο, ή μάλλον αντίστροφα, εσένα γνώρισα μέσω του Γιώργου. Και μετά έφτασες κάποια στιγμή το 2016 να παίζεις με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών έργα του Νίνο Ρότα στο Ηρώδιο. Μεγάλα άλματα αυτά, έτσι. Ναι. Και φαντάζομαι ότι μια ορχήστρα σίγουρα σε γυνεύει έναν σολίστα μουσικό. Θέλω και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω έναν άνθρωπο που με πίστεψε και συνεργαστήκαμε ήδη σε τρία άλμπουμ και θα έρθουν ίσως και κάποιοι άλλοι στο μέλλον, τον Παναγιώτη το Χούντα, που είναι και παιδί του Κόκκινου. Α, μπράβο, αυτό θα το έλεγες μόνο εσύ. Ο οποίος ήταν ο ηχολήπτης μου σε αυτές τις δουλειές, ήταν ο άνθρωπος που με εμπιστεύτηκε και με πρότεινε σε μεγάλες ορχήστρες. Και είναι ο άνθρωπος, για όσους δεν το ξέρουν, που έχει κάνει τα πάντα στον ήχο εδώ, στο Κόκκινο 105 και 5, πριν φτάσει ο ήχος αυτός στα χέρια, π.χ.
Ακριβώς, του Γιώργου ακριβώς. Που βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, μετά από αυτές τις όμορφες στιγμές, τα ντουέτα, τα αρχικά, τη συνεργασία σου με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, επίσης να μην την ξεχάσουμε, το άλμπουμ Κόρντα στην Πολωνία, ηχογραφημένο με συμφωνική ορχήστρα. Μεγάλος αυτός. Βέβαια, υπέροχο άλμπουμ. Βέβαια, διότι ηχογραφήσαμε με μια εξαιρετική συμφωνική ορχήστρα της Ακαδημίας. Εγώ το έχω φέρει μαζί μου αυτό το άλμπουμ, αλλά σήμερα λέω να μην παίξουμε από αυτό. Θα παίξουμε στην επόμενη επόμενη. Ναι, μας πιέζει και λίγο ο χρόνος. Έτσι, ακριβώς. Εγώ θέλω να φτάσουμε στην τελική σου φάση. Μιχάλης Μπρούζος Γκρουπ. Θωμάς Κοντογιώργης, πιάνο. Ναι, ναι. Μιχάλης Πορφύρης, βιολοντσέλο. Βέβαια. Και Ντίνος Μάνος Κοντραμπάσο. Και Ντίνος Μάνος Κοντραμπάσο, με τη δυσκολία βέβαια ότι. Ναι. Ο υποθέτω Ντίνος, ότι ευτυχώς, ο Πέτρος δεν θα διαφωνήσει να επανακάμψει στις ανάγκες του γκρουπ όταν με το καλό ξεμπλοκαριστούμε. Όχι, εννοείται, εννοείται. Γιατί είμαστε ο Ντίνος Μάνος πλέον ομάδα. Είναι μέλος της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Και ο χρόνος του θα είναι αρκετά λιγότερος από ό,τι παλιά. Brand New Day μόλις ακούσαμε. Να μείνουμε στο ίδιο άλμπουμ. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το The Last Last. Τι σημαίνει Last Last? The Last Last είναι ένα λογοπαίγνιο που κάναμε με τον Πέτρο. The Last Last, το πρώτο Last είναι με E, το δεύτερο με U, σημαίνει η τελευταία λαγνία στην ουσία. Αλλά να τολμήσω να πω το εξής, ότι πριν το τίτλο του group που είχαμε φτιάξει με τον Πέτρο, είχα φτιάξει το τίτλο του κομματιού που έγραψα για τον παππού μου που έφυγε και ήταν ο τελευταίος της γενιάς αυτής που γνώρισα. Ευτυχώς είχα την τύχη να γνωρίσω όλους τους παππούδες μου. Ο παππούς ο Γιάννης, ο οποίος έγραψα το κομμάτι The Last of Them, ο τελευταίος τους δηλαδή. Άρα, last, και last. Μέσα από αυτό το λογοπαίγνιο μιλώντας. Και ο τελευταίος ήταν ο τελευταίος της οικογένειας που έφυγε. Ήταν ο τελευταίος παππούς, ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Ο τελευταίος που πρόλαβε. Και αφιερωμένο λοιπόν στον Γιάννη Μπρούζο, τον αξέχαστο. Τον Γιάννη Μαυρουδί. Μαυρουδί, μαυρουδί, μαμάς αυτός. The Last of Them λοιπόν.
μουσικές από έναν ωραίο άνθρωπο και τους ωραίους συνεργούς του. Αυτό που ακούμε είναι το Last of Them για τον Γιάννη τον παππού του Μιχάλη Μπρούζου, που είναι το τιμόμενο πρόσωπο σήμερα εδώ στο Κόκκινο. Μιχάλη, νιώθεις καλά? Πολύ όμορφα νιώθω. Εγώ, απλά θα θέλω να ομολογώ πως νιώθω ένα ρίγος τώρα με αυτά που ακούω. Και ειδικά όταν σκέφτομαι ότι εσύ ένα παιδί... Ναι, ναι, πραγματικά. Εγώ λέω πώς θα βγάζουμε πέρα καμιά φορά σε τέτοιες εκπομπές, όταν ακούμε μουσικές που πραγματικά φέρουν νοήματα. Φέρνουν έστω, αν όχι νοήματα, μνήμες. Η Λάμ, ξέρουμε και οι δύο πολύ καλά, το συζητάγαμε και τις προάλλες. Μόνο η μουσική θα μας σώσει. Στο τέλος, η τέχνη γενικότερα και όσον αφορά εμάς τους δύο, η μουσική. Δεν υπάρχει. Στην κλεισούρα που ξαναπέσαμε και το άγνωστο μέλλον, το οποίο εγώ το βλέπω να παρατείνεται μέχρι το 2022. Έτσι. Θα κάνουμε ωραίες παρελάσεις για το 2021, τα 200 χρόνια στο δωμάτιό μας. Ναι, ναι. Μιχάλη μου, κάποια στιγμή εσύ, εκτός από σολίστας και δάσκαλος της καλής εντός εισαγωγικών μουσικής, ασχολήθηκες και με τη λαϊκή μουσική. Ναι, είχε βέβαια προηγηθεί μια περίοδος τέτοια, καθαρά βιοποριστικούς λόγους. Ναι, ναι. Δούλεψες στις ταβέρνες, στην Αθήνα, στον Πειραιά. Βέβαια, και όλο βέβαια αυτό φαντάζομαι ότι σου άφησε μια γεύση, μια γοητεία. Ήταν μια περίοδος της ζωής μου που λόγω οικονομικών προβλημάτων και έτσι μια σκληρής περίοδου γενικότερα, είχα μπει στη διαδικασία με τις παρέες που παίζαμε για πάρτι μας που λέγαμε. Λαϊκά κομμάτια, ρεμπέτικα εκείνης της περίοδου. Επίσης είχα και κάποια ροκ συγκροτήματα τα οποία με άλλον τρόπο βγάζαμε το άχτι μας, ας πούμε, σαν νέα παιδιά. Πάντως ήταν μια περίοδος που μου άρεσε πολύ το ότι μπόρεσα να πάρω τη ζωή στα χέρια μου. Και επειδή ξέρω ότι το ακούει κιόλας, ας πούμε, με το φιλαράκι μου, το Γιάννη τον Καβαλαράκη, ένα εξαιρετικό λαϊκό παιδί και εξαιρετικό μπουζουξί κιόλας, βαδίσαμε πολλά χρόνια μαζί μέχρι να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να κάνουμε και τα άλλα πράγματα που θέλαμε στη ζωή μας. Πάντως μου έχουν πει πολλές φορές ότι αυτή η αλητεία του δρόμου που πήρα από αυτό το πράγμα, από αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου, έβγαλε έντονα χαρακτηριστικά και στο παίξιμο και στην ακαδημαϊκή μουσική. Εγώ διακρίνω ότι αυτή όπως και να έχει γοητεία, έχει γοητεία η λαϊκή μας μουσική, έτσι, και η χώρη της εκεί που λειτουργείται, σε έφερε και πιο κοντά. Εσύ ήσουν ένας δυτικότροπος καλλιτέχνης, μάθαινες κλασική μουσική, μάθαινες τάγκο, μάθαινες άλλα πράγματα και ξαφνικά βρέθηκες κοντά στην Ανατολή. Και νομίζω ότι αυτές οι επιρροές σου είναι φανερές και στο Οριζόν, που σημαίνει δέηση, να μην το ξεχνάμε. Οριζόν σημαίνει δέηση. Ναι, και το οποίο αφιέρωσες βέβαια στην Ανούλα σου, αλλά και σε ένα άλμπουμ σαν αυτό που ακούμε τώρα, το The Last Last, στο οποίο τραγουδάει για μια ανατολίτισσα, μια δικιά μας φωνή εδώ, στην οποία βέβαια πολλοί θα την τοποθετούσαν κατά Χάρλεμ μεριά, αλλά Πειραιώτισσα είναι και αυτή. Αγαπητή Γεωργία, Sugar Spunk, εσύ είσαι η Σαλομέ. From you, your
You were your cannon. White was your skin. Black were my nails. And what if I seen you in a dream? And what if I swore we've kissed before? Όταν είχα πρωτοακούσει τη φωνή της, την είχα χαρακτηρίσει μάγισσα, την Sugar Spunk. Όταν τη γνώρισα και πιο πολύ πρόσφατα, είδα πως είναι ένα γλυκό κορίτσι και πραγματικά, Μιχάλη, δικαιούσε να την λες καλή σου φίλη. Εξάλλου είσαστε και περιοτάκια για τα δυο. Sugar Spunk, Γεωργία Καλαφάτη, φίλες και φίλοι. Αυτή η φωνή, η οποία έχει τρομερά περιθώρια εκφραστικά, και την οποία σύντομα θα έχουμε εδώ στο στούντιο ή έστω εμέσως, καθώς σας ετοιμάζω μια πολύ καλή παρουσίασή της στην Αυγή, όπου μάλιστα φιλοξενήθηκε και ο Μιχάλης στις 25 Οκτώβρη του 2020. Αυτές τις μέρες της κοροναϊκής αβεβαιότητας εξάλλου, ο Μιχάλης Μπρούζος ηχογραφεί ένα σολιστικό πρόγραμμα με τα αγαπημένα του ρεπερτορίου της κλασικής και όχι μόνο κιθάρας. Ένα από αυτά θα ακούσουμε λίγο αργότερα, γιατί τώρα θέλω να μου μιλήσεις για το Grown. Ναι. Τι ήταν το Grown σαν άλμπουμ? Το Grown είναι ένα κομμάτι το οποίο έφτιαξα το καλοκαίρι του 18, από τη μάμη του 17, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, σε ένα ελεύθερο κάμπινγκ στην Εύβοια. Αισθάνθηκα μια έντονη παρόρμηση να γράψω κάτι πραγματικά ελεύθερο, κάτι το οποίο να με κάνει να πετάξω στον άνεμο. Ήταν κάτι της στιγμής, το οποίο βέβαια μετά αναπτύχθηκε όσον αφορά τη μουσική του εξέλιξη. Έχει αναφορές στο αργεντίνικο τάγκο που αγαπάω πάρα πολύ, στο φλαμέγκο, άλλη μου αδυναμία μεγάλη. Τότε έφτιαξα, ήταν και η πρώτη ιδέα του να φτιάξω ένα group με ανθρώπους συνεργάτες που να εκτιμώ, με την πρώτη σύνθεση να είναι ο Θωμάς ο Κοντογιώργης στο πιάνο, ο Πέτρος ο Λαμπρίδης στο κοντραμπάσο, η Κατερίνα Τεπελένα στο βιολί, μια εξαιρετική μουσικός. Ήθελα να μην την ξεχάσει την Κατερίνα. Ήταν εξαιρετικό μέλος και νομίζω και η μόλι γυναίκα ως τώρα. Σε όλη τη διαδρομή τη μουσική, βέβαια, βέβαια. Ισχύει αυτό. Εκτός από τις φωνές που έχει φιλοξενήσει, βέβαια. Εκτός από τις φωνές, βέβαια. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, πιστεύω το αποτέλεσμα με δικαίωσε προσωπικά και με έκανε να αισθανθώ πολύ όμορφα. Grown, λοιπόν. Ας το ακούσουμε και το σχολιάζουμε. Thank you.
Μιχάλης Μπρούζος Quartet. Δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Πρόκειται για μια δεμένη ομάδα από μουσικούς που συμφωνούν αισθητικά και αγαπούν αυτό που κάνουν. Αν κάποιος κάποια στιγμή δεν μπορεί να παίξει, η συναυλία αναβάλλεται. Έτσι είχες πει κάποτε. Τώρα πες μου, θα το έκανες αυτό στην εποχή που, Μιχάλη μου, οι συναυλίες είναι ένα όνειρο που βλέπουμε τα βράδια στον ύπνο μας? Θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη, Ιλάν μου. Με δεδομένο ότι η μόνη συναυλία που δεν έχει αναβληθεί μέχρι στιγμής είναι 23 Απριλίου του 2021 στο Δημοτικό Θέατρο. Α, εντάξει. Μιλάμε για 5 μήνες μετά. Δεν τολμώ να ακυρώσω για κανένα λόγο τίποτα. Μα γι' αυτό λέω, σκέψου να το έλεγε τώρα αυτό το πράγμα. Όχι, δεν λέγονται αυτό. Μιχάλη, ο χρόνος μας τέλειωσε. Δεν θα παίξουμε ούτε καν το καινούριο κομμάτι από το νέο σου δίσκο, αλλά σε βεβαιώνω ότι αυτό θέλω να το παίξουμε ολοκληρωμένα. Θα ακούγαμε το Βεράνο Πορτένο του Αστόρ Πιατσόλα, μια ηχογράφηση του 65, γραμμένη βέβαια από εσάς τώρα. Αλλά νομίζω ότι το Νανούρισμα θα το παίξεις εσύ σε λίγο με την κιθάρα στην Νανούλα, που της εύχομαι καλό ύπνο, καληνύχτα. Να είσαι καλά, Ελένα μου. Και σε σένα εύχομαι χρόνια πολλά. Να μας ζήσεις. Σου είμαι ευγνώμων για όλα, το ξέρεις, για την αγάπη και την υποστήριξή σου για όλα. Ο χρόνος τέλειωσε. Το ψαλίδι πέφτει. Να είσαι καλά. Μουσικές κοινότητες στο κόκκινο, Μιχάλης Μπρούζος, Γιώργος Μπαλούμης, Μαριάνθη Πατσελή. Καλή σας νύχτα.